Έχουμε τη χαρά και την τιμή να είμαστε με τον βουλευτή Λέσβου Χαράλαμπο Αθανασίου. Κύριε Αθανασίου, πώς κρίνετε τα αποτελέσματα της 21ης Μαΐου, τόσο σε προσωπικό όσο και συνολικό επίπεδο στο νησί μας? Καταρχάς να ευχαριστήσω εσάς και το Εμπρός για την συνέντευξη αυτή. Τα αποτελέσματα, για να είμαι ειλικρινής, όπως είπα και την ίδια βραδιά των εκλογών, με εξάφνιασαν ευχάριστα. Περίμενα βέβαια να είχαμε μία διαφορά γύρω στις 10-11 μονάδες, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν περίμενα αυτή την μεγάλη διαφορά. Και κρίνω ότι αυτό οφείλεται στην υπευθυνότητα που έδειξε η δικιά μας κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό, το έργο το οποίο έγινε και η σύγκριση που έκανε ο κόσμος με την αμέσως προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κόσμος ήθελε μία κυβέρνηση σταθερή και υπεύθυνη, ούτως ώστε να λέει λιγότερα από αυτά τα οποία έκανε. Δεν ήθελε υποσχέσεις οι οποίες θα έμειναν απραγματοποιητές. Αυτό έκρινε και βεβαίως στη συνέχεια έκρινε με το εκλογικό αποτέλεσμα τα ποσοστά τα οποία προαναφέρατε, όπως είπαμε, τη μεγάλη διαφορά. Η υπευθυνότητα που επέδειξε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν αυτό το βασικό κριτήριο που, θέλοντας και μη, ο κόσμος έκανε σύγκριση της δικιάς μας κυβέρνησης με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το έδειξε με την ψήφο του. Εσείς σε προσωπικό επίπεδο ήρθατε πρώτος σε σχέση με τους συνυποψηφίους σας, αλλά και τους άλλους υποψηφίους των υπόλοιπων κομμάτων. Πώς εισπράτετε αυτό το γεγονός από τον κόσμο? Ακούστε, εγώ νομίζω ότι ο κόσμος πια δεν περιορίζεται σε υποσχέσεις, αλλά θέλει να βλέπει και έργο, να παράγεται ένα έργο. Έχω πει κι άλλη φορά ότι εμένα γενικά, όταν παραιτήθηκα από τη δουλειά μου ως δικαστικός λειτουργός για να πολιτευτώ, το όνειρό μου ήταν να βοηθήσω το νησί μας, τα νησιά μας και τα τρία νησιά, τον Άγιο Εστράτη, τη Λίμνο και τη Λέσβο, να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο. Και αυτό εκτίμησε ο κόσμος, ότι είδε να γίνεται στη Λέσβο και στη Λίμνο και στον Άγιο Εστράτη έργο. Και το έργο αυτό μεταφράστηκε με το εκλογικό αποτέλεσμα, με την ψήφο του κόσμου. Και βέβαια δεν μένω εδώ, αλλά συνεχίζω, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φέρω σε πέρας όλα αυτά τα οποία και εγώ έχω ονειρευτεί, αλλά και αυτά τα οποία είναι και ο πόθος του λεσβιακού και λιμνιακού λαού. Τώρα, ποιο είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών? Ακούστε, τώρα η κυβέρνηση θα ρίξει το βάρος κυρίως στο να στηρίξει τα νοικοκυριά. Αυτό είναι μια δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού, αλλά και είναι και οι προτάσεις του συνόλου της κοινοβουλευτικής ομάδος. Η ακρίβεια, όσο και αν λέμε ότι είναι εισαγόμενη, γιατί είναι εισαγόμενη, είναι οι επιπτώσεις και από τον κορονοϊό, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αύξηση των υδρογων ανθράκων, του αερίου και του πετρελαίου, έφεραν αυτή την ακρίβεια. Και βέβαια η χώρα μας είναι κάτω από τον μέσο όρο αύξησης του πληθωρισμού στην Ευρώπη. Όταν βλέπουμε μεγάλες χώρες με ανεπτυγμένη βιομηχανία, όπως είναι η Γερμανία, να έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό από εμάς. Παρά τα αυτά, η κυβέρνηση θα ρίξει το βάρος τώρα στην τόνωση των νοικοκυριών. Και θα το κάνει αυτό είτε με επιδοματική, τα πρώτα χρόνια με επιδοματική πολιτική, είτε και με το πρόγραμμα PAS, δηλαδή την ενίσχυση των νοικοκυριών στους λογαριασμούς κλπ, ούτως ώστε να αμβλύνεται αυτή η εντύπωση η οποία υπάρχει της ακρίβειας. Αυτό είναι ο βασικός στόχος. Το οικονομικό επιτελείο του κόμματός μας επεξεργάζεται ένα σχέδιο, ούτως ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική αυτή η ελάφρυνση στα νοικοκυριά. Έχουμε σκοπό να αυξηθεί και το αφορολόγητο, θα πάει στις 10.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα, ούτως ώστε να παραμένει αφορολόγητο. Δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα, όπως εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, είναι η αναμόρφωση όλου του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πράγματι, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα προηγούμενα χρόνια, όταν ιδρύθηκε με τον αείμνηστο γεννηματά, λειτουργήσε καλά, όμως σήμερα θέλει ένα εξυγχρονισμό για να είναι πιο αποτελεσματικό και κυρίως να ενισχυθούν τα νοσοκομεία μας, αλλά και τα κέντρα υγείας. Γι' αυτό, όπως δεσμεύτηκε ο Μητσοτάκης, το 8% των χρημάτων που θα πάρουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διατεθούν αποκλειστικά στην αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
και κυρίως θα ωφεληθούν τα νησιά και ειδικότερα τα ακριτικά νησιά. Η αεροδικομιδή θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με σύγχρονα ελικόπτερα και η μεταφορά των ασθενών προς τα μεγάλα κέντρα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ανάλογα τα νησιά που σε ποια μεγάλα κέντρα βρίσκονται, θα γίνεται ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση, ώστε στόχος είναι να σώζονται ζωές. Ως τρίτη προτεραιότητα είναι η δημόσια διοίκηση να γίνει πιο αποτελεσματική. Το επιτελικό κράτος που λέμε πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό. Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο, πρέπει να γίνουν μερικές παρεμβάσεις ακόμα, ούτως ώστε ο κόσμος να εξυπηρετείται πολύ γρήγορα. Είδατε ότι έγιναν πάρα πολλά με το ψηφιακό κράτος τώρα και ειδικά με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αυτό τα που επέτυχε και ο κύριος Πιερεκάκης και ο κύριος Λιβάνιος, αυτό πρέπει να εξυγχρονιστεί ακόμα περισσότερο, να προχωρήσουμε ακόμα με πιο πολύ ταχύς ρυθμούς, αν και είμαστε από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης που έχουμε καλά επιτεύγματα στον τομέα αυτών. Ακούγεται και είναι σκέψεις του Πρωθυπουργού να ενωθεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το εσωτερικό, γιατί υπάρχει μια αλληλοκάλυψη. Αλλά αυτά δεν είναι το παρόντος, θα τα μελετήσει ο Πρωθυπουργός με το επιτελείο του, αν θα γίνει ή όχι. Αυτές είναι οι βασικές γραμμές προτεραιότητες της κυβέρνησής μας. Και βέβαια αυτό το οποίο έχει πει εν ώψη του δυστυχήματος των Τεμπών, ότι το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών σκέπτεται να το σπάσει, να το διαχωρίσει, δηλαδή το Υπουργείο Υποδομών να είναι ξεχωριστό, διακριτό, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν γρήγορα τα μεγάλα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν στη χώρα, και το μεταφορών για να εξυγχρονιστεί όλο το σύστημα των μεταφορών, των θαλασσίων, από ξηράς και βέβαια από αέρος. Και αυτό το οποίο μελετάτε και είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού, θα γίνει ένα ξεχωριστό Υπουργείο που θα αφορά την οικογένεια, την ισότητα, το δημογραφικό πρόβλημα που είναι μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα μας και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά κυρίως για την Ελλάδα, και συνεπώς ένα ανεξάρτητο Υπουργείο με δική του δομή και διοίκηση θα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα προβλήματα αυτά. Ένα από τα θέματα που ανοίχτηκε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου ήταν η υπόθεση με τους υποψήφιους της μειονότητας. Πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα και τι επιπτώσεις έχει? Εγώ νομίζω ότι είναι ένα σοβαρότατο θέμα αυτό, διότι το τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή έκανε ανοιχτή προπαγάνδα υπέρ των δύο υποψηφίων του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Ζεϊμπέκ και του κυρίου Φερχάτ, στη Ροδόπη, ούτως ώστε 30 με 40.000 ψηφοφόροι μουσουλμάνοι να οδηγηθούν σε εκλογές και να ψηφίσουν αυτούς τους δύο υποψηφίους, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έχουν ανασκευάσει αυτά που είπαν, θεωρώντας ότι είναι Τούρκοι και όχι μουσουλμάνοι. Δηλαδή είναι Έλληνες υπήκοοι, αλλά όσον αφορά το θρήσκευμα μουσουλμάνοι. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι ξεκάθαρη. Δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα στην χώρα μας, είναι μουσουλμανική μειονότητα, και συνεπώς θα έπρεπε και οι κύριοι αυτοί να γνωρίζουν και να υπερασπίζονται αυτό το οποίο η διεθνή συνθήκη έχει ορίσει. Ότι δηλαδή είναι Έλληνες επίκοοι και μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Και διερωτώ με, αφού δεν έχουν ανασκευάσει αυτά τα οποία είχαν πει έως τώρα, τι θα λένε στη Βουλή? Ως τι θα έρχονται στη Βουλή? Ως Τούρκοι βουλευτές? Είναι υποχρέωσή τους να ανασκευάσουν το γρηγορότερο δυνατό. Έγινε πολύ θέμα αν ο υποψήφιος ο κύριος Καταρτζή, ο οποίος είναι μουσουλμάνος στη Ροδόπη με την Νέα Δημοκρατία, γιατί αναφερόταν και αυτό σε ένα έγγραφο της ΕΕΠ. Αυτό είναι αλήθεια, ότι αναφερόταν σε ένα έγγραφο μαζί με τους Ζεϊμπέχ και Φερχάτ. Αλλά δεν έγινε προπαγάνδα από το τουρκικό προξενείο υπέρ του Καταρτζή. Δηλαδή τα SMS, τα μηνύματα δηλαδή που έστερνε το προξενείο, το τουρκικό προξενείο προς τους μουσουλμάνους ψηφοφόρους, αναφερόταν μονάχα στον κύριο Φερχάτ και Ζεϊμπέκ, όχι στον Καταρτζή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ βλέπετε τώρα και την υποκρισία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε το θράσος να πάει στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό, τον κύριο Σαρμά, και να κατά κάποιο τρόπο να αναφέρει, να καταγγείλει ότι δήθεν το τουρκικό προξενείο αναμειγνύεται σε εκλογές, ενώ πολύ καλά ήξερε ότι η ανάμειξη το έγινε για τους υποψήφιους, τους δικούς του, στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τον Ζεϊμπέκ και Φερχάτ, οι οποίοι
με τα SMS που έστελνε το προξενείο υπέρ αυτών των δύο και που τους ονόμαζε Τούρκους, ήταν μόνο η υποψήφια δική του. Μάλιστα, δεν πρέπει να σας πω εδώ και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Αϊφαντής. Ο Αϊφαντής ήταν πρώην διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα. Αυτός είναι από τους πρώτους που κατήγγελε την διασύνδεση του τουρκικού προξενείου στην Κομωτινή με τους δύο υποψήφιους του ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως αυτή η καταγγελία παραμένει, δεν έδωσε ποτέ απάντηση ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα υπαρκτό γεγονός το οποίο ο δικός του διπλωματικός σύμβουλος κατήγγειλε. Το δυστύχημα στην Πύλο είχε επιπτώσεις και στο μεταναστευτικό και στην πολιτική που ασκείται. Μάλιστα υπήρξαν κάποιες δηλώσεις Ευρωπαίων στελεχών περί δημιουργίας ασφαλών διελεύσεων για τους μετανάστες. Προφανώς αναφέρεστε στις δηλώσεις του κυρίου Μπορέλ. Είναι ο ύπατος εκπρόσωπος για το μεταναστευτικό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταρχάς να πω ότι η πολιτική της χώρας μας δεν αλλάζει. Υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτοί οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο μπαίνουν στη διαδικασία ασύλου και μετά το αίτημα ασύλου που κάνουν, εφόσον γίνει δεκτό, αποκτούν την ιδιότητα του πρόσφυγα και μπορούν να πάνε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να φυλάσσουν τα σύνορα. Η χώρα μας, όπως κάθε χώρα, έχει σύνορα. Τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται και φυλάσσονται με τον τρόπο που προβλέπει το Σύνταγμά μας και οι νόμοι. Και αυτό δεν είναι ένα δικαίωμα κάθε κράτους, αλλά αποτελεί και νομική υποχρέωση κάθε χώρας να φυλάσσει τα σύνορά της. Τώρα, αυτό που είπε ο κύριος Μπορέλ, ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ασφαλείς διαδρομές για τους μετανάστες στην Ευρώπη, είναι ένα θέμα το οποίο θέλει μια επεξήγηση. Εγώ σκέτο αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω? Γιατί αυτό, για να έχει μια βάση, πρέπει να τροποποιηθεί το Δουβλίνο 2, το πρωτόκολλο Δουβλίνο 2, που τώρα υποχρεώνει κάθε χώρα, μόνο χώρα πρώτης εισδοχής, όταν εισέρχονται μετανάστες, να μπουν στη διαδικασία ασύλου. Μα αν η Ευρώπη ήθελε να εφαρμόσει την ρήτρα της ίσης μεταχείρισης, της αλληλεγγύης των κρατών, θα έπρεπε να τροποποιήσει το Δουβλίνο 2 και να μην υπάρχει αυτός ο γεωγραφικός περιορισμός σε κάθε χώρα, όταν εισέρχεται κάποιος μόνο στη χώρα που εισέρχεται να μπαίνει στη διαδικασία ασύλου, να γίνεται μια κατανομή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με πληθυσμιακά κριτήρια, με εδαφικά κριτήρια και ενδεχομένως με το κριτήριο του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω σκέτο αυτή τη ρίση, εκτός που έχει μια θεωρητική τοποθέτηση και ακούγεται ωραία, όμως δεν λύνει το πρόβλημα. Δηλαδή, αν ξεκινήσει ένα πλοίο, όπως ξεκίνησε αυτό από την Αίγυπτο, και πει θέλω να πάω στην Ελλάδα ή στην Ιταλία, δεν κατάλαβα, δεν θα φυλαχτούν τα σύνορά μας? Από τη στιγμή που θα μπει όμως μέσα στα σύνορα τα ελληνικά, στα θαλάσσια σύνορα, βεβαίως από εκεί και πέρα είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε και να εξετάσουμε τα αιτήματα ασύλου. Αλλά δεν είναι τα σύνορα ανοιχτά και ελάτε όποιος θέλει μπέστε στα σύνορα. Συνεπώς η ρίση αυτή του κύριου Μπορέλ, εάν αποδόθηκε σωστά από τον τύπο όπως τη διαβάζω και σας τη μεταφέρω, δεν με ικανοποιεί, θέλει περαιτέρω διευκρίνηση. Ο βασικός στόχος της κυβέρνησης και προσωπικό στόχος είναι πρώτα-πρώτα να τελειώσουν τα μεγάλα έργα. Ήδη η μεγάλη αρτηρία Καλονής-Ιγρίου τελειώνει. Μάλιστα, χθες συγκεκριμένα διέτρεξα όλο τον δρόμο μέχρι το λιμάνι του Σιγρίου. Βρίσκεται σε καλό δρόμο. Πιστεύω ότι μέχρι μέσα στο Σεπτέμβριο θα παραδοθεί και θα κάνουμε και τα εγγένεια. Το λιμάνι του Σιγρίου εξυγχρονίζεται. Προσπαθούμε να γίνει και ένας δεύτερος προβλήτας, ούτως ώστε να μπορούν να έρχονται και κρουαζιερόπλοιο ή και δύο μεγάλα πλοία. Αυτό θα το συζητήσουμε τώρα και με το Υπουργείο Υποδομών, με τον καινούριο Υπουργό, ούτως ώστε να είναι ασφαλές και λειτουργικό το λιμάνι του Σιγρίου. Είναι στα Σκαριά μία διαδρομή ατμοπλοϊκή με τον Βόλο, ούτως ώστε θα έχουμε καλύτερη συγκοινωνία και όσον αφορά το εμπορικό κομμάτι αλλά και το επιβατικό, αλλά αυτό ακόμα δεν μπορώ να πω ότι έχει ολοκληρωθεί. Είμαστε σε τελικό στάδιο για το να φέρουμε υδροπλάνα στη Λέσβο. Με την εταιρεία η οποία τα διαχειρίζεται έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και με τους δύο δημάρχους και με τον Περιφερειάρχη, ούτως ώστε
πιστεύω μέχρι τέλος του έτους να έχουν τελειώσει οι διαπραγματεύσεις και για να δούμε πού θα γίνουν τα υδατοδρόμια, ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με υδροπλάνα και οικονομικότερη. Τώρα το μεγάλο έργο το άλλο το οποίο έχει ξεκινήσει είναι το φράγμα Τσικνιά, όπως ξέρετε. Είναι ένα έργο πνοής για τον τόπο. Συγκαταλέγεται στα 10 μεγαλύτερα έργα τα οποία γίνονται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχει τελειώσει ο διαγωνισμός. Ανάδοχος το έργο Τσικνιά αναδείχθηκε η εταιρεία Actor. Είναι η ίδια εταιρεία η οποία κατασκευάζει τον δρόμο, την αρτηρία, την οδηγική Καλονής Συγχρίου και νομίζω ότι τα έργα θα αρχίσουν τον προσεχή μήνα. Μέσα στον Ιούλιο θα αρχίσουν τα έργα. Ήδη εκπρόσωποι τους έχουν ήδη έρθει για να πάμε επί τόπου εκεί που θα γίνει η λεκάνη και να δούνε με το τεχνικό προσωπικό να γίνει μια χαρτογράφηση κατά κάποιον τρόπο και επιτόπιο θεώρηση του έργου και ήδη η εταιρεία έχει δεσμευθεί να χρησιμοποιήσει εργολάβους, έργα το τεχνικό προσωπικό από τη Μυτιλήνη. Δηλαδή να αξιοποιήσουμε και το δυναμικό αυτό το οποίο υπάρχει στη Μυτιλήνη και νομίζω θα αρχίσει ήδη και ανάλογες προσλήψεις. Αυτά όμως θα μπορούμε να τα πούμε οριστικά μετά την συνάντηση όταν έρθει ο κύριος Μιλιούδης. Νομίζω θα αρχίσει την προσεχή εβδομάδα, οπότε θα μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο αυτό. Είναι ένα έργο το οποίο άρχισε και θα τελειώσει. Και θυμάμαι όταν ξεκίνησα να το λέω, δεν το πίστευε κανένας ότι μπορεί να γίνει. Κι όμως θα γίνει. Είναι τα πρώτα 106 εκατομμύρια έχουν βγει για να γίνει η λεκάνη και ο ταμιευτήρας. Και πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε με γρήγορους ρυθμούς, ούτως ώστε να τελειώσει το πρώτο υποστάδιο του πρώτου σταδίου που είναι η υδροδότηση της περιοχής. Θα γίνουν όλη η αγωγή μεταφοράς του νερού στη λεκάνη και στον ταμιευτήρα και στη συνέχεια θα διοχετεύεται σε δεύτερο στάδιο νερό αρίστης ποιότητος για την ίδρυυση όλης της Μυτιλήνης. Είναι 16 και κάτι, 16,2 εκατομμύρια κυβικά νερό. Τα 12 και θα διατεθούν για την ίδρυυση όλης της Λέσβου και περίπου 4-4,5 εκατομμύρια νερό θα διατεθούν για την άρδευση του κάμπου Καλονής. Ποιος είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου? Ο στόχος μας είναι να ανεβάσουμε το ποσοστό μας. Όπως ξέρετε, το ποσοστό που παίρνει η Νέα Δημοκρατία πανελλαδικά είναι περίπου το ίδιο που παίρνει στη Λέσβο. Και όταν θέλει κανείς να δει το ποσοστό, αν δει όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, η Λέσβος εκφράζει το ποσοστό που παίρνει η Νέα Δημοκρατία σε όλη την χώρα. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να ανεβάσουμε το ακόμα περισσότερο το ποσοστό μας εδώ. Είναι εφικτό, το βλέπω τώρα με τις επαφές που έχω κάνει, τις συναντήσεις σε όλο το νησί και στην Λίμνο αλλά και εδώ. Καθυστέρησα λίγο λόγω του τριημέρου του πένθους από το δυστύχημα που έγινε στην Πύλο, αλλά συμπύκνωσα λίγο όλα τα μέρη και πιστεύω μέχρι την Παρασκευή βράδυ θα έχω καλύψει όλη την Λέσβο. Βλέπω μια αισιοδοξία στον κόσμο και ανακούφιση. Και τονίζω περισσότερο την ανακούφιση, γιατί ο κόσμος θέλει να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, να μην μπούμε και στο φόβο μιας τρίτης εκλογικής αναμέτρησης, η οποία τώρα έχει αποτραπεί από τα ευρήματα που έχουμε από όλες τις μετρήσεις των εταιριών που κάνουν τη σφιγμομέτρηση της κοινή γνώμη. Αλλά η ανακούφιση είναι στο γεγονός περισσότερο ότι θέλουν μια σταθερή και υπεύθυνη κυβέρνηση. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία αυτό το ποσοστό που δίδεται με 42-42,5% θα το πετύχει. Τώρα, το κατά πόσο θα είναι μια καλή αυτοδυναμία ή μια μεγάλη αυτοδυναμία εξαρτάται όχι μόνο από το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι και άλλοι δύο παράγοντες. Ο πρώτος, είπαμε λοιπόν, είναι το ποσοστό που θα πάρει και είμαι αισιόδοξος γι' αυτό. Ο δεύτερος παράγοντας είναι πόσα κόμματα θα μπουν, γιατί ανάλογα μειώνονται και οι έδρες. Και το τρίτος παράγοντα είναι ποιο θα είναι το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνει εκτός Βουλής. Γιατί στο δεύτερο στάδιο της κατανομής των εδρών, όταν τελειώσει η ενισχυμένη αναλογική και λύνονται επόμενα η απλή αναλογική, δεν έχω χρόνο τώρα σε μια τέτοια εκπομπή να σας το εξηγήσω, παίζει ρόλο τι θα είναι ο παρανομαστής του κλάσματος που θα βγάζει
το αποτέλεσμα των εκλογών και ο παρονομαστής πάντοτε είναι το ποσοστό των κομμάτων που μπαίνει στη Βουλή. Δηλαδή αφαιρουμένο από το 100 δηλαδή, 100%, αφαιρείται το ποσοστό των κομμάτων που δεν μπαίνει και το υπόλοιπο είναι ο παρονομαστής του κλάσματος. Είμαι αισιόδοξος λοιπόν ότι θα έχουμε μια ισχυρή αυτοδυναμία.